και να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Αλέξη Παπαχελάδη, διευθυντή τη Καθημερινή, να δούμε αν έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για το πώ πάνε τα πράγματα στι Βρυξέλλε, αλλά και μια πρώτη αποτίμηση του τι συνέβη σήμερα στο Βερολίνο. σε πρώτη φάση, να πούμε ότι φαίνεται ότι ο Τούρκο πρόεδρο βάζει τα πάντα πάνω στο τραπέζι. Αυτά που βάζει, εν πάση είναι πολλά. Είναι ένα βουνό για του Ευρωπαίου. Μπορεί να οδηγήσει κάπου αυτό. Είναι ένα κλασικό νεοθωμανικό παζάρι. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Τα βάζει όλα στο τραπέζι. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή το μεγάλο παζάρι, το οποίο θα καταλήξει στη Σύνοδο Κορυφή, η οποία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για αυτή τη νέα συμφωνία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό. Και πράγματι φαίνεται ότι ο Ερντογάν ζητάει τα πάντα. Αυτό που καταλαβαίνω όμω είναι ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναγνώριση ε, στην Ευρώπη και στο Βερολίνο και στι Βρυξέλλε και αλλού ότι δεν πάει καλά αυτό το πράγμα, ότι ο Ερντογάν έχει παρατραβήξει το σκηνή με όλα αυτά που έχει κάνει πάση στον Εύρο και νομίζω είναι η πρώτη φορά αν θες που είναι με ένα πολύ σαφή τρόπο ε, έχει γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει δίκιο σε αυτή την ιστορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και η κυρία Μέρκελ, η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που την είδαμε να εμφανίζεται τόσο σκληρή εναντί της Τουρκίας, πάντα με ένα διπλωματικό λόγο. Παρ' όλα αυτά, λέξεις όπως απαράδεκτη για να χαρακτηρίσει την συμπεριφορά της γείτονός μας, εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Όχι, πράγματι, νομίζω ότι ήταν πολύ αυστηρή αυτή η διατύπωση. Η Μέρκελ βεβαίως κρατάει μια ανοιχτή γραμμή με τον Ερντογάν και θέλει να είναι ο μόνος άνθρωπος στην Ευρώπη που μπορεί στο τέλος να φέρει μια συμφωνία, ένα αντίλημα, να το πω έτσι μαζί του. Νομίζω και ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά σαφής. Δηλαδή είπε ότι τα δύο μεγάλα χαρτιά που έχει αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Το ένα είναι μια συμφωνία, α, σύμφωνη γνώμη τη Ελλάδα για το μεταναστευτικό, mm -hmm. ακόμα και για μια βοήθεια να κτιστούν κάποιοι οικισμοί, επασχολητώ, ε, στη Βόρεια Συρία. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι το ελληνικό βέτο στο ΝΑΤΟ. Γιατί θέλει ο Ερντογάν, και καλά, μια δήλωση συμπαράσταση σε αυτό το θέμα. Λίγο τρελό, βέβαια, γιατί κανεί δεν του είπε να μπει με Σύρια. Ούτε κανεί το επετέθη εντό τη Τουρκία, αλλά πασχολητώ το ζητάει. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτό που λέει είναι ότι αν μα αφήσει την ησυχία μα και δώσει απτά δείγματα ότι σταματάει αυτή, αυτός ο παραλογισμός mm -hmm. και στον Εύρω και στα νησιά, τότε να το κουβεντιάσουμε αυτά. Τώρα, ε, ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ που αφορά ε, στο σχεδιασμό τη της κυβέρνησης να ε, βάλει στο, στη διαδικασία των επιστροφών και όσους ε, βρίσκονται ε, στην, ε, στην υπηρετική χώρα και όχι μόνο όσους πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στα νησιά. Αυτή θα είναι μια... Θα είναι, θα είναι, αυτό θα είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί. Η και μάλιστα θέλει να βάλει και αναδρομικά αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, να μην αφορά μόνο του εισερχόμενου, αλλά και όσου βρίσκονται ήδη στα ελληνικά σύνορα που είναι πάνω από 100.000 άνθρωποι. Όλοι έχουν καταλάβει πλέον ότι αυτό πράγμα με τα νησιά δεν πάει. Ε, έχει είναι αντιληπτό. Ότι είναι πραγματικά είναι, είναι βόμβε αυτέ, έτοιμε να σκάψουν mm -hmm. τα νησιά. Επίση, υπήρχε κάποια στιγμή μια υπόσχεση ότι θα παίρνουν κάποιου ε, για να του για άσυλο σε άλλε ευρωπαϊκέ ε, χώρε. Αν αυτά δύο περπατήσουν, εγώ έχω σοβαρέ αμφιβολίε παρά τι υποσχέσει που έχουμε, δεν τα έχω ξανακούσει αυτά. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά η Αθήνα έχει κάποια χαρτιά και θα πιέσει πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση. Σα ευχαριστούμε πολύ, η Αλέξη. Ευχαριστώ.